Στο σκαμνί του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κινδυνεύει να καθίσει και πάλι η Ελλάδα, πληρώνοντας βαριά πρόστιμα για μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της για τη λίμνη Κορώνια, που απορρέουν από κοινοτικές οδηγίες για αναγκαία έργα. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι ο φορέας υλοποίησης των έργων και ήδη βρίσκεται σε αυστηρή επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι η ευθύνη των καθυστερήσεων βαραίνει τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Αγροπεριβαλλοντικά δεν έχουν γίνει σχεδόν τίποτα από αυτά, εκτός από αυτά που είχε γίνει στην αρχή του το 2006-2007. Το Συλλογικό Αρδευτικό Δίκτυο είχε μία μελέτη την οποία καταθέσαμε σαν περιφέρεια που είχαμε την υποχρέωση στο ΙΠΚΑ και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το 12 του Νοέμβριο. Και αυτό δεν έχει γίνει τίποτα. Εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις γι' αυτό, όπως η Γεωργία Ακριβίας από το ΙΠΚΑ, τις οποίες υιοθέτησε πια μετά από πρόταση που κάναμε. Και τα δύο άλλα έργα είναι τα βαθιά αντιαιτήματα και το λιμνοδεξάμενες ορίμασης. Η λιμνοδεξάμενες ορίμασης, που ουσιαστικά ήταν ένα έργο ανάσχεσης τυχών αστοχίας λειτουργίας βιολογικών ή εργοστασίων που ρίχνανε τα λίμματα προς την Κορώνια, μέσω βιολογικών βέβαια, αν δηλαδή ο βιολογικός δεν λειτουργούσε, να υπάρχει ένα σύστημα ανάσχεσης της ρήπανσης προς τη λίμνη. Εκείνο είχαμε τις περιοδικές πτώσεις το 2014, δεν μας εγκρίνανε. Και δηλώθηκε φθαρσός από τα Υπουργεία ότι δεν θέλουν να το κάνουν αυτό το έργο, ότι το θεωρούν περιττό. Κατά μένα, αυτό το έργο, αν το θεωρείς περιττό, πηγαίνεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τεκμηριώνεις γιατί είναι περιττό και απαλλάσσεις από την ευθύνη να το κάνεις. Το Master Plan είχε και άλλες δράσεις, σημαντικότερες εκ των οποίων για εμάς θεωρούμε ότι ήταν και η μείωση των πιέσεων που εξακολουθούν να ασκούνται στο οικοσύστημα. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με την υπερκατανάλωση του νερού για αρδευτικούς λόγους. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι αρκετά σημαντικό. Είναι το βασικότερο πρόβλημα όσον αφορά το ποσοτικό κομμάτι, την ποσοτική κατάσταση της λίμνης Κορώνιας. Βεβαίως, φέτος, επειδή είπαμε, είχαμε πέρσι αρκετές βροχοπτώσεις, έχουμε μια καλή εικόνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα έχει πάψει να υφίσταται. Και περιμένουμε δράσεις κυρίως από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προς αυτή την κατεύθυνση, να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε προγράμματα που θα συμβάλλουν στην μείωση της κατανάλωσης περιμετρικά της Κορώνιας, του αρδευτικού νερού, είτε με αλλαγή καλλιεργειών, είτε με αλλαγή συστημάτων άρδευσης. Σε εξέλιξη είναι οι εργασίες διαμόρφωσης υγροτόπου και βαθέων ενδιαιτημάτων. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο έργο των βαθέων ενδιαιτημάτων και του αναχώματος που γίνεται στο δυτικό κομμάτι της λίμνης. Όπως βλέπετε, τα έργα είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Είναι ένα από τα έργα τα τεχνικά τα οποία υλοποιούνται στην περιοχή. Το άλλο έργο το οποίο έχει τελειώσει εδώ και αρκετά χρόνια είναι το έργο της ενωτικής τάφρου στα Λαγκαδίκια. Εκεί βέβαια έχουμε το εξής πρόβλημα, ότι ενώ ήταν από τα πρώτα έργα τα οποία ολοκληρωθήκαν και ήταν αρκετά αποτελεσματικά όσον αφορά την εισρωή νερού μέσα στη λίμνη, δυστυχώς από το 2010, οπότε και άρχισε να λειτουργεί το έργο, δεν έχει γίνει καμία συντήρησή του, δεν έχει προβλεφθεί ούτε ποιος θα συντηρεί το έργο, ποιος θα είναι υπεύθυνος λειτουργίας. Το θέμα και τα προβλήματα της λίμνης Κορώνιας ταλανίζουν την περιοχή από τη δεκαετία του 90 με την αποτυχία σειράς μέτρων, κυρίως τεχνικών, την κατασπατάληση χωρίς αποτέλεσμα πολλών εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής, με συνέπεια την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με τον κίνδυνο επιβολής τεράστιων προστήμων.